Το πλέον αυτό βαρέλι που αποτυπώνεται στη φωτογραφία ντοκουμέντο που παρουσίασε στο χθεσινό κεντρικό της Δελτίο Ειδήσεων η Κρήτη TV και το οποίο σε ύψος δεν ξεπερνά το 1 μέτρο, ήταν για παραπάνω από ένα χρόνο το στεγανοποιημένο φέρετρο για τον άντρα ηλικίας γύρω στα 45 έτη σύμφωνα με την πρώτη ιατροδικαστική εκτίμηση, που το άψυχο σώμα του βρέθηκε σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης και μουμιοποίησης μέσα στον Καλαμιώνα στην Κήτη του Πλατανιανού ποταμού στο Ρέθυμνο. Από την πρώτη στιγμή, οι ιατροδικαστές και η αστυνομία προσπαθούν βήμα-βήμα να ερευνήσουν και να εξελίξουν το κουβάρι της πολυσύνθετης αυτής υπόθεσης που έχει προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη. Το πτώμα που ανήκει σε άντρα, αδύνατο και όχι ψηλό, βρέθηκε λυγισμένο μέσα στο βαρέλι και ήταν εκεί το λιγότερο έως 1 χρόνο και το περισσότερο έως 3 χρόνια, ίσως και παραπάνω, ενώ ήταν τόσο καλά ενταφιασμένο λόγω της στεγανοποίησης του βαρέλιου με νάιλον, καθώς δεν υπήρχαν περιθώρια να εισχωρήσουν εντός του βαρέλιου ούτε νερά, αλλά ούτε και έντομα. Τα μέχρι στιγμή στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί αναφέρουν ότι το πτώμα έφερε χειμωνιάτικα ρούχα και μπουφάν, κάτι το οποίο δείχνει την εποχή που κατέληξε, παπούτσια αλλά και ένα ρολόι χειρός, το οποίο εξακολουθεί να δουλεύει ακόμα και σήμερα. Ωστόσο, το βασικό στοιχείο που θα ξεκλειδώσει την υπόθεση είναι η πλήρης οδοντοστοιχεία που φέρει το πτώμα, με εξαίρεση ένα μόνο δόντι που λείπει, ενώ διαπιστώθηκαν αρκετές τεχνικές εργασίες σε αυτά από οδοντίατρο που θα μπορούσαν κατά κάποιο τρόπο να οδηγήσουν σε αποτέλεσμα της αναζήτησης της ταυτότητάς του. Ο ιατροδικαστής, αν και δεν μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια, ενώ ο χρόνος θανάτου συμπίπτει με το χρόνο που το πτώμα τοποθετήθηκε μέσα στο βαρέλι, εκτιμά πως δεν υπάρχουν μεγάλες χρονικές αποκλίσεις. Ωστόσο, απαντήσεις στα ερωτήματα για το εάν ο άνθρωπος στον οποίο ανήκει το πτώμα βρέθηκε εντός του βαρελιού ζωντανός ή νεκρός, αλλά και για το αν προκύπτουν σημάδια εγκληματικής ενέργειας, δεν είναι προς το παρόν εύκολο να απαντηθούν, καθώς εκκρεμούν να γίνουν ακόμα και άλλες εργαστηριακές εξετάσεις που θα φωτίσουν πλήρως την πολυσύνθετη και περίεργη αυτή υπόθεση. Με την αποκάλυψη του μακάβριου ευρήματος, οι αξιωματικοί της ασφάλειας Ρεθύμνου αλλά και των κατατόπουσων αστυνομικών τμήματων του νομού και ευρύτερα της Κρήτης σε πρώτη φάση έχουν ήδη αρχίσει να ξεσκονίζουν από το αρχείο τους όλους τους φακέλους με τις δηλωμένες εξαφανίσεις ανθρώπων σε χρονικό διάστημα έως και τουλάχιστον 3 χρόνια πίσω. Επίσης, στο μικροσκόπιο μπαίνουν και άλλες σοβαρές αξιόπινες υποθέσεις που τελέστηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου και όχι μόνο, και που ίσως να εμπεριέχουν το στοιχείο της ευνίδιας εξαφάνισης ανθρώπων. Ωστόσο, ένα από τα βασικά ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι αστυνομικές αρχές είναι πώς βρέθηκε το βαρέλι με το ανθρώπινο πτώμα στη συγκεκριμένη περιοχή. Η περιοχή στην οποία βρέθηκε το βαρέλι, μέσα στο οποίο ήταν το πτώμα σε προχωρημένη σύψη, κάθε άλλο παρά σε απομονωμένη περιοχή του Ρεθύμνου ήταν. Πρόκειται για την περιοχή του Πλατανιά, στην οποία βρίσκονται οι μεγαλύτερες ξενοδοχειακές μονάδες. Θα μπορούσε άραγε το βαρέλι να ήταν ένα από τα φερτά υλικά που κατέληξαν στην Κήτη του ποταμού έπειτα από πλημμυρικά φαινόμενα? Η απάντηση είναι θετική, καθώς ο Πλατανιανός ποταμός που εκτείνεται μέχρι το φράγμα των ποταμών στο Αμάρι θα μπορούσε να έχει παρασύρει τα πάντα, κυρίως έπειτα από μια σαρωτική θεομηνία όπως αυτή του περασμένου Νοεμβρίου, οπότε και η στάθμη του ποταμού είχε φτάσει σχεδόν μέχρι τα Καλάμια. Θα μπορούσε επίσης το βαρέλι να τοποθετήθηκε στο επίμαχο σημείο μετά τις πλημμύρες? Και σε αυτό το ερώτημα η απάντηση είναι θετική, καθώς το μακάβριο έβριμα αποκαλύφθηκε εντελώς τυχαία κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού για την οριοθέτηση του ποταμού, οπότε και η εκρίζωση των καλαμιών κρίθηκε απαραίτητη. Άρα προφανώς το ανθρώπινο χέρι που ενδέχεται να τοποθέτησε στο συγκεκριμένο σημείο το βαρέλι με το πτώμα, να μην γνώριζε για τις εργασίες που επρόκειτο να γίνουν και απλά να πίστευε πως μέσα στον Καλαμιώνα δεν θα το έβρισκε ποτέ κανείς.